Πάμε τώρα και σε αυτό το θέμα, στην ενέργεια. Τι λέγαμε επίσης το πρωί, ότι οι πάροχοι λέει θα αυξήσουν το πάγιο και εξετάζει η κυβέρνηση να τους βάλει ένα όριο, ένα φραγμό. Έρχονταν οι καταγγελίες από χθες, παιδιά, από κόσμο που λέει εδώ βλέπω αυξημένα τα ποσά στο πάγιο κτλ. Και βγαίνει στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα ότι βρήκαν αυτό το κόλπο να αυξήσουν το πάγιο στους λογαριασμούς. Και το Υπουργείο Ενέργειας σκέφτεται τώρα να κάνει νέα παρέμβαση στους παρόχους για να μαζέψει την ασυνδοσία τους στα πάγια των νέων κόλπων που έχουν βρει, προκειμένου να διασφαλίσουν τα έσοδά τους. Είναι μεγάλο θέμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχουμε μπορέσει να συνεννοηθούμε σε αυτόν τον τόπο μετά από τόσους μήνες για το πώς ακριβώς θα διαχειριστούμε την ιστορία. Δεν καταλαβαίνω γιατί η πολιτεία αδυνατεί να βάλει ένα συγκεκριμένο φρένο και καλούπι και πλαίσιο, κύριε Καρούζε, κύριε Μουζάκη και Σπύρο μας, στους παρόχους. Τι πάει να πει, ρε παιδιά? Βγήκε η πολιτεία και είπε: δεν μπορεί οι λογαριασμοί αυτοί να συνεχίσουν να έχουν έτσι. Κάνω αυτή την παρέμβαση, δίνω αυτά τα λεφτά. Τους αμφισβητήσαμε, είπαμε να το δούμε αν θα βγει στους λογαριασμούς και το ένα και το άλλο. Έβγαινε ο Σκρέκας, φώναζε και έλεγε: αυτό θα γίνει, ακούστε που σας λέω, δεν θα το αφήσουμε έτσι. Μάλιστα. Ναι, αλλά είναι βγαίνει η παρέμβαση και πάλι και ανεβάζουν τα παγία. Είναι άναρχο το τοπίο, κάνουν ό,τι θέλουν οι παροχοί. Μήπως λοιπόν στην παρέμβαση έπρεπε να έχει προβλεφθεί και αυτό μαζί με την απομείωση της ζήτησης αναπροσαρμογής, να υπάρχει και δέσμευση προς τους παρόχους από την πολιτεία ότι ξέρετε κάτι, δεν θα τσιμπήσετε τα πάγια για να ρεφάρετε τη χασούρα σας από τη βαρέμβαση. Ούτως ή άλλως τους επιδοτεί. Ούτως ή άλλως η πολιτεία με τα δικά μας λεφτά επιδοτεί τους παρόχους προκειμένου να μειώσουν τα τιμολόγια και να έχουμε φθηνότερους λογαριασμούς. Τώρα βρήκανε άλλο κολπάκι να αυξήσουν τα πάγια. Ναι, κάποιος πρέπει να τους μαζέψει καλά, όμως. Καλά χαράματα. Κάποιος πρέπει να τους μαζέψει όμως. Ένας μόνο μπορεί να τους μαζέψει. Δεν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Και αυτό πολιτεία που είδαμε, να αυξάνεται η τιμή μέσα σε δύο μέρες κατά 40%. Εντάξει δηλαδή. Κάναμε... αμήν και πότε, αμάντι, ρε παιδιά, να μειωθούν οι λογαριασμοί, να πάει μια ανάσα ο κόσμος. Κάτσε να τους δω. Και έχετε τώρα την πίσω πόρτα ο άλλος και ανεβάζει το πάγιο. Δεν πάει έτσι η δουλειά. Δεν είναι κανονικά πράγματα είναι αυτά. Αυτό που λένε το κρυφτούλι που παίζει μου. Καλά, το απ' το κρυφτούλι τώρα. Η πολιτεία έπρεπε να τα τελειώσει αυτά τα πράγματα. Να πούμε όμως το εξής. Γιατί το ζήτημα αυτό θα έχει, νομίζω, συνέχεια σήμερα στη διάρκεια της ημέρας. Δηλαδή, νομίζω ότι η κυβέρνηση κάτι θα βγει για αυτή την υπόθεση των παγίων, των παγίων στους λογαριασμούς μας. Σίγουρα θα υπάρξει μια παρέμβαση.